όλες μαζί ξεκινάμε να κάνουμε κάτι καινούργιο για την πόλη μας. Είπαμε να ξεχωρίσουμε κάπως, να ψάξουμε γυναίκες από τα social media, γυναίκες από την επιστήμη. Η γιορτή της γυναίκας δεν μπορεί να είναι απλά μία τιμητική μέρα. Είναι όμως καλό να ξεκινάμε από αυτήν. Τα περιστατικά άσκησης βίας κατά των γυναικών ξεπερνούν σε παγκόσμιο επίπεδο το 35%. Το κυνήγι των ονείρων και στην επίτευξη των στόχων δεν είναι άλλος από τον ίδιο μας τον εαυτό. Εγώ θα ευχηθώ χρόνια πολλά και σε όλους εκείνους τους άνδρες που ξέρουν να κάνουν τις γυναίκες να γιορτάζουν κάθε μέρα και όχι μόνο την ημέρα της γυναίκας. Αυτά τα χρόνια έχω τυπωμένο στην καρδιά μου το απόφθεγμα της Σερένα Ουίλιαμς: πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου ακόμα και όταν δεν το κάνει κανείς άλλος. Το δύσκολο είναι να πάρεις την απόφαση. Όταν πάρεις την απόφαση, χρειάζεται επιμονή και δουλειά. Κι εγώ τη δουλειά δεν τη φοβάμαι. Μπορώ να την κάνω με πολύ αγάπη. Πριν από τα μάτια μου ήσουν φως. Πριν από τον έρωτα, έρωτα. Και όταν σε πήρε το φιλί, γυναίκα. Σας υπόσχομαι ότι την επόμενη χρονιά θα τη γιορτάσουμε στο Δημαρχείο. Άντρες και γυναίκες Θεσσαλονικής, όλοι μαζί θα είμαστε εκεί για να καταστήσουμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας σύμβολο για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον και το μέλλον είναι η γυναίκα. Το είπαμε, θα το κάνουμε.